Με κάθε μέσο κορυφώνεται σήμερα παραμονή του 15 Αυγούστου η έξοδος των εκδρομέων και στο νησί μας. Με σύμμαχο τον καλό καιρό και τις υψηλές θερμοκρασίες, οι κριτικοί τιμούν και φέτος το Πάσχα του καλοκαιριού, είτε σε κάποιο μέρος του νησιού, είτε ταξιδεύοντας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα πάω σε ένα χωριό, το Φουρνί, που είναι στο Λασίθι. Είναι το χωριό του φίλου μου και θα περάσουμε πολύ καλά. Πάμε κάθε χρόνο. Παρέα λοιπόν θα κάνετε. Παρέα, ναι, παρέα στο χωριό του φίλου μου. Όλα είναι ωραία στην Κρήτη. Με φίλους, με οικογένειες θα το περάσετε. Με όλους. Να είστε καλά, να είναι καλά όλη η Ελλάδα. Σήμερα κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων. Οι κριτικοί εγκαταλείπουν το νησί με κάθε μέσο, ενώ πολλοί είναι αυτοί και από την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι ψηφίζουν Κρήτη για τις διακοπές τους. Θα είμαστε στο Ηράκλειο. Είμαστε διακοπές στο Ηράκλειο. Από πού ήρθατε? Από τη Θεσσαλονίκη. Πώς περνάτε? Πάρα πολύ καλά. Θάλασσα, ναι, παραλία συνέχεια. Στην εκκλησία όπως πάντα. Οικογενειακά πάντα. Οικογενειακά. Εδώ, χαλάρα, Ηράκλειο. Βόλτα στο πάρκο. Φίλους, με οικογένεια? Με οικογένεια σίγουρα όχι. Δεν είναι εδώ. Με φίλους. Βασικά τυχαίνει να έχω ρεπό σήμερα. Οπότε πάω Ρέθυμνο. Λόγω των αυξημένων μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο, η τροχέα θα βρίσκεται επιποδός τα επόμενα 24 ώρα. Σε μια χρονιά που η Κρήτη πληρώνει ακριβά τον φόρο αίματος στους ασφάλτους με 35 νεκρούς, μέτρα και έλεγχοι θα συμβούν σε διάφορα σημεία του νησιού, προκειμένου όλα να κυλήσουν ομαλά. Το σύνολο του προσωπικού του τμήματος τροχέας Ηρακλείου βρίσκεται αυτές τις μέρες σε επιποδό σε όλο το δικό δίκτυο, στις εθνικές οδούς, στις επαρχιακές οδούς, αλλά και μέσα στην πόλη. Με πάρα πολλούς ελέγχους σε όλο το δικό δίκτυο, με κορύφωση αυτές τις μέρες παραμονή και αύριο ανήμερα του 15 Αυγούστου, καθώς επίσης συνεχίζονται οι εντατικοί αυτοί έλεγχοι και μέχρι την Κυριακή, όπου αναμένουμε την επιστροφή των εκδρομέων από την Ενδροχώρα προς την πόλη του Ηρακλείου. Δεν πίνουμε, φοράμε ζώνη και δεν ξεπερνάμε τα όρια ταχύτητας, είναι το μήνυμα του διοικητή τροχέας, ενώ όπως επισημαίνει, θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε εκκλησίες, όπου η προσέλευση του κόσμου θα είναι αθρώα για την αποφυγή κυκλοφοριακού προβλήματος. Πάνω στις διακοπές και απάνω στις γιορτές πρέπει να γιορτάζουμε, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όποιος πίνει να μην οδηγάει, να έχει οδηγό δίπλα του που δεν πίνει. Μία λάθος οδηγική συμπεριφορά από κάποιο συμπολίτη μας μπορεί να είναι και η μοιραία αυτή κίνηση που μπορεί να προκαλέσει το τροχαίο ατύχημα και να έχουμε κάποιο τραυματισμό. Γι' αυτό το λόγο θερμή παράκληση προς όλους τους συμπολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μην αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, να κρατούν την απαιτούμενη απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα, να φορούν τη ζώνη ασφαλείας, να φορούν το κράνος στις μηχανές, να μην μιλούν στο κινητό τηλέφωνο. Και επειδή τις μέρες αυτές θα είναι και πολλές οι εκδηλώσεις λόγω των εορτών των ιερών ναών σε πάρα πολλά χωριά στον ομό Ηρακλείου, γι' αυτό το λόγο θερμή παράκληση, αν κάποιος καταναλώσει αλκοόλ, να μην πιάσει τη μόνη στο χέρι του. Καλό είναι να εφαρμόσουμε και τον οδηγό της παρέας. Την ίδια ώρα αισιόδοξα είναι τα στοιχεία για τις πληρότητες στο νησί της ημέρας του 15 Αυγούστου, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι πλησιάζουν το 100%.